Αλέξανδρο, θέλετε να δούμε τον νέο Αλέξανδρο. Αυτό που ήδη έχω δει είναι καλό, είναι καλό. Κοιτάς! Γιατί να φαίνεται η αγωνία? Τέλος πια στα δάκρυα. Ε? Τέλος. Wow! Σε λίγο τα αποκαλυπτήρια της καινούργιας μύτης του Αλέξανδρου. Θα του αρέσει? Θα να βρεις κάποια διαφορά? Σίγουρα. Διαφορά στο προσωπικό. Σου αρέσει αυτό που βλέπεις? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν αυτό που ήθελα. Βλέπω ότι έχεις αλλάξει ολόκληρος. Ναι. Αλλάξαμε τα μαλλιά. Πάει το κίτρινο βαμμένο η αλογουρά. Έχεις το μαλλί στο φυσικό χρώμα, κοντό, να μην έχεις και άγχος για να μην φαίνεται η μύτη, να κάνεις αλογουρές. Είναι αυτά που ήθελα εξ αρχής να είχα, αλλά λόγω του. Ένα λεπτό. Σήκω, Αλέξανδρε, έχει μια διαδικασία το θέμα. Θα σταθείς εδώ μπροστά σε αυτό το κόκκινο πανίκρι, βίνα καθρέφτη. Από πίσω. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον γιατρό, έλα λίγο πιο πίσω για να είσαι και στο φως, λίγο πιο πίσω, λίγο ακόμα, εδώ. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον γιατρό να αφαιρέσει τα ναρθικά εδώ. Έχεις αγωνία? Πάρα πολύ. Αν και το αποτέλεσμα το ψιλοϊποψιάζομαι. Ναι, διότι την παρακολουθείς διαρκώς τη μύτη. Διαρκώς στον καθρέφτη. Στον καθρέφτη. Να σας πω, νιώθω και εγώ τώρα συγκίνηση, είναι πρώτη φορά. Ξεκολλάει τόσο εύκολα αυτό. Πιάστε το. Είναι βρεγμένο από τα δάκρυα του Αλέξανδρου. Μου έκανε εντύπωση πώς ξεκόλλησε, γιατί αυτό ξεκολλάει πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Είναι βρεγμένο από τα δάκρυα. Όχι, και άλλα δάκρυα πια, Αλέξανδρε. Τελειώσαν τα δάκρυα. Αυτό που ήδη έχω δει είναι καλό. Είναι καλό. Κοιτάς. Γιατί να φαίνεται η αγωνία? Σε λίγο, ο Αλέξανδρος θα συναντήσει το καινούριο του εαυτό. Είναι ευχαριστημένος. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, έχει ολοκληρωθεί η εργασία για το κατέβασμα της ράχης. Βλέπετε, έχει κατέβει πολύ. Είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα και πιστεύω θα είναι και ο Αλέξανδρος ευχαριστημένος. Η επέμβαση του Αλέξανδρου κράτησε 2 ώρες. Ο ίδιος ανυπομονεί να συναντήσει τον καθρέφτη την καινούργια του μύτη. Πονάς? Όχι. Ούτε μετά την εγχείρηση, ούτε τώρα. Δεν αισθάνεσαι τίποτα τώρα που σου βγάζει τον άρθρο? Καθόλου. Τώρα εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχω κάποια αγωνία, Αλέξανδρο. Έχετε κάνει τόσες επεμβάσεις και έχετε την αγωνία στη δικιά μου μύτη. Και όμως. Γιατί γίνεται και κάτω από τα μάτια πολλών ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων φαντάζομαι. Και προκαλώ τους ανθρώπους που έχουν κάποιο κόμπλεξ επάνω τους και θέλουν να τον διορθώσουν, να πάνε να τον διορθώσουν. Δεν είναι οι πιο ιδανικές συνθήκες τώρα, γιατί συνήθως αφαιρείται στην πολυθρόνα την ιατρική. Η πρώτη διαπίστωση είναι καλή, Αλέξανδρο. Ναι. Αυτό που ήδη έχω δει είναι καλό. Είναι καλό. Γιατί με φαίνεται στην αγωνία? Έτσι. Θεωρώ ότι... Αλέξανδρε, κούκλος, Αλέξανδρε. Είμαι ακόμα πιο πολύ ευχαριστημένος. Μύτη κανόνι βλέπω από κάτω. Wow. Wow, συγκλονιστική. Δεν θέλω να πω τίποτα να σε προειδιάσω. Δεν θέλω. Θέλω μόνο σου να δεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Ο Αλέξανδρος έχει σταθεί απέναντι από τον καθρέφτη. Τα δευτερόλεπτα φαίνονται αιώνες. Η νέα μύτη σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας ζωής. Κοιτάς.
Μεγάλος Αλέξανδρος. Χαμογέλασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μόνο μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ, να σου τραγουδώ. Να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Φύγε να τη δεις κοντά. Χαμογέλασε, πάει πέρασε. Ό,τι έγινε, έγινε μόνο μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ, να σου τραγουδώ. Ναι, γεια Αλέξανδρε. Θα σου πω ότι είναι στο πρώτο μου έχει περάσει η πρώτη εβδομάδα. Εάν δεν έλειπα θα το βγάζαμε κανένα δύο μέρες νωρίτερα. Το είδημα κατεβαίνει προς τα δω. Βέβαια έχει λεπτύνει πολύ η μύτη. Εδώ έχει πολύ πολύ είδημα, το οποίο και θα υποχωρήσει. Έρχεται το είδημα λόγω της βαρύτητος, καταλαβαίνεις. Δηλαδή εδώ θα είναι ακόμα πιο λεπτή. Θα λεπτύνει λίγο ακόμα δηλαδή. Θα κατέβει το είδημα προς τα χείλη και θα χαθεί. Αλλά είναι τόσο νωρίς. Και εδώ, αν πιάσει, θα δεις ότι είναι πολύ μαλακό, πολύ μαλακό. Όμως. Το αποτέλεσμα που βλέπω για τρία τώρα, αυτή τη στιγμή με τη μύτη που είχα πριν. Τι να σου πω, δεν υπάρχουν λόγια να τα εκφράσω. Δεν μου λες. Ξέρεις τι είναι το πρώτο πράγμα το οποίο μου είπε την άλλη φορά που ήρθε εδώ με το γύψο? Επιτέλους βλέπω τα χείλια μου. Επιτέλους μπορώ να ξαναδώ τα χείλια μου. Ο Αλέξανδρος δεν πιστεύει σε αυτό που βλέπει. Είναι ενθουσιασμένος και χαρούμενος. Στο προφίλ την έχεις δει? Όχι. Στο πλάι. Για δες τι. Δεν μπορείς να δεις καλά. Δεν μπορώ να δει καλά. Και τα μάτια σου εδώ από κάτω. Ό,τι έγινε, έγινε μωρό μου. Αυτά λοιπόν με τον Αλέξανδρο. Άλλος άνθρωπος. Άλλος με πλαστική νιώθος. Κυρίως... Το πρότυπο το ψινάκι. Ορίστε. Όλοι ήταν το πρότυπο το ψινάκι, όλοι δεν έχουν έρθει πλαστική. Ο ψινάκι είχε και μια επώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Εντάξει, άλλο ήταν μαζί όμως το ψινάκι και άλλο αυτή. Ναι, τώρα. Για το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι επιτέλους ο Αλέξανδρος ψυχολογικά αισθάνεται πολύ καλύτερα. Και το κανάλι ψυχολογικά θα αισθανθεί καλύτερα να ανοίξουμε διαφημίσεις. Έτσι.